θα το επαναλάβω για πρώτη φορά σε διάλογο με την Κυπριακή Δημοκρατία, με αντικείμενο συζήτησης την κατάργηση των εγκύσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Η απόφαση για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο καταδεικνύει πως το θέμα ασφάλειας, εγκύσεων και υλοποίησης της εφαρμογής της λύσης συνιστά την απαρχή ουσιαστικού διαλόγου για εξέβρεση λύσης κατά τρόπο που η κατάληξη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Περί αυτού και η σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό να επισημάνω πως η μόνη ολοκληρωμένη και περιεκτική πρόταση που υπάρχει ενώπιον της διάσκεψης είναι η πρόταση που υποβλήθηκε από τη δική μας πλευρά και αποτέλεσε και την τροφή σκέψης για όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα πρωτού τελειώσω την σύντομη παρέμβαση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση για την αμέριστη στήριξη και την άψογη συνεργασία, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζά, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπάτη εκπρόσωπο, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν παράληψη μου να μην ευχαριστήσω τους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά και βεβαίως την διαπραγματευτική ομάδα για την όλη συνεισφορά τους κατά την εδώ παρουσία. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω όλους εσάς που οφείλω να ομολογήσω ότι κατά αντικειμενικών τρόπων εμεταδίδατε τα όσα πραγματικά συνέβαιναν και όχι τα όσα καθ' υπόθεση θα μπορούσε να μεταδοθούν. Συνεπώς, θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική που διαδραματίζει ρόλο στην διαμόρφωση γνώμης, αλλά ιδιαίτερα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που μέσα από την αντικειμενικότητα και την μετάδοση των εικόνων όπως καταγράφονται μπορεί να διαμορφώσουν γνώμη, να δώσουν ελπίδα ή και το αντίστροφο, να μετατρέψουν μια διάσκεψη ή μια προσπάθεια που καταβάλλεται σε μια αρνητική πορεία. Θέλω να εκφράσω απόλυτα την ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που μέχρι στιγμής καταγράφουν. Βεβαίως, εις το τέλος θα διαφανεί πόσο η προσπάθεια και η αποφασιστικότητα μας να επιτύχουμε λύση θα έβρει ανταπόκριση από τις άλλες πλευρές και μέσα από τα όσα θα συμφωνηθούν θα μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε αυτό που επιδιώκουμε για να μπορεί να παρουσιαστεί και ένα ανάλογο σχέδιο ενώπιον του κυπριακού λαού. Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε να προχωρά η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε τις ομάδες εργασίας, θα εξεργαστούν ζητήματα, θα καταγράψουν τις θέσεις των δύο πλευρών, θα έχουμε τη σύγκληση σε πολιτικότητα διάσκεψη με αυτή τη σύγκληση που την είδαμε για τον κυπριακό, θα μπορεί αυτό να γίνει και σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο, δηλαδή ή στην επόμενη σύνοδο της Συνόδου θα πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα, όπως τουλάχιστον αυτή είναι η νοητική λειτουργία. Αυτό που ήταν και παραμένει στόχος είναι μέσα από τον διάλογο να επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το γεγονός ότι στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών καταγράφεται ξεκάθαρα η πρόθεση των συμμετεχόντων να εξεύρουν μια κοινά αποδεκτή λύση όσον αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και των δύο κοινοτήτων, αλλά ιδιαίτερα και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι η ασφάλεια του ενός δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για τον άλλο, νομίζω ότι δημιουργεί τις προοπτικές αλλά και αποτελούν όρους εντολής, αν θέλετε, προς την ομάδα των έμπειρων γνωμόνων να επεξεργαστούν νέες μορφές αποδεκτές και διαφοροποίηση ριζικά των όσων ίσχυαν
με βάση τις εγγύσεις του 1906. Αλλά βλέπω, κύριε Πρόεδρε, ότι χθες στην διάσκεψη, όπως είπατε, στη χθεσινή διάσκεψη, μόνο εσείς καταθέσατε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Να υποθέσουμε ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι, ώστε να έρθουν όλοι με συγκεκριμένες προτάσεις. Και το δεύτερο, αφέθη να νοηθεί από τα όσα ανέφερε ο κ. Τσαβούζογλου, ότι μπορεί στο επίπεδο των εμπειρογνωμόνων ή σε ένα πιο κάτω στάδιο να επανέλθει με μια πρόταση που να ικανοποιεί τις ανησυχίες μας. Η ολοκληρωμένη πρόταση, όταν αναφέρομαι σε ολοκληρωμένη πρόταση, αναφέρομαι γιατί καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα κεφάλαια. Εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικών κινδύνων, υλοποίησης της λύσης, διασφάλισης της συνταγματικής τάξης και ούτω καθεξής. Κατά την χτεσινή σύνοδο, η κάθε μια των πλευρών ανέφερε το πώς βλέπει να διαμορφώνεται το καθεστώς της ασφάλειας και των εγγύσεων. Άρχισε δηλαδή ένας διάλογος προκειμένου ακριβώς να διαφοροποιηθούν τα όσα μέχρι σήμερα εγνωρίζαμε. Η δική μας πρόταση αναφέρεται εφόλης της ύλης θεμάτων που άπτονται, είτε της ασφάλειας, είτε ενώ της ασφάλειας της εσωτερικής ασφάλειας, είτε της εξωτερικής ασφάλειας όπως προβάλλεται από τουρκικής πλευράς, είτε της διασφάλισης ομαλής και συνεπούς υλοποίησης των όσων θα έχουν συμφωνηθεί, είτε ακόμα βεβαίως και της διασφάλισης της συνταγματικής τάξης μετά την λύση. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σταυρούσογλου χθες είπε ότι δεν πρέπει να είναι μια διαδικασία ανοιχτού τέλους, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν καταληπτικές ημερομηνίες. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή οι πλευρές παίρνουν στις θέσεις τους ενώπιον της Τουρκίας όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, εσείς βλέπετε μια καταληπτική ημερομηνία? Εάν η θέση ήταν ότι εμένουν στις θέσεις όπως τις έχουν εκφράσει κατά καιρούς, δεν θα υπήρχε λόγος σύστασης μιας επιτροπής επεξεργασίας ακριβώς όλων των τυχών των θεμάτων ασφαλείας, δεν θα εκδίδεται η απόφαση για την πρόθεση των μερών να συζητήσουν προκειμένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις όσον αφορά το καθεστώς των εγγύσεων, της ασφάλειας κλπ. Και όταν λέμε κοινά αποδεκτών, σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραγνωριστεί ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε οι ανησυχίες της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο κ. Τσαβούσογλου δεν υπάρχει θέμα καταληκτικής ημερομηνίας. Υπάρχει θέμα διαλόγου που εξεκίνησε. Είναι η απαρχή του διαλόγου. Η επιτροπή που έχει συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις διάφορες ανησυχίες, τα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν, αλλά και ενδεχόμενα κάποιες προτινόμενες λύσεις, θα οδηγήσουν σε μια διάσκεψη πολιτικού επίπεδου, ενδεχόμενα στο υψηλότερο δυνατό βαθμό, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω η απόφαση. Εάν δεν υπάρξει κατάληξη κατά εκείνη την ημερομηνία, είμαι βέβαιος, όπως ήταν και η πρόθεση όλων των μερών, ο διάλογος θα συνεχίσει προκειμένου να επιτευχθεί μια σύγκληση. Ο κύριος Τσαβούσογλου, κύριε Πρόεδρε, θέτει θέμα χρονοδιαγραμμάτων για ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι θέμα το τι ζητάει μια πλευρά, είναι το θέμα τι διαλαμβάνεται και στην απόφαση και των εγκυτριών δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δύο κοινοτήτων της Ευρώπης μη εξαιρουμένης, που μέσα από τις παρεμβάσεις της διαφάνηκε σαφώς ότι ενδιαφέρεται, προκειμένου να είναι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κεκτημένο, να είναι μέσα στα πλαίσια των δομών ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μιχαήλ.